centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Προσέξτε λίγο, γιατί πάνω που σας πήραμε τηλέφωνο βγαίνει και είδηση για τον Πάνο και Παπτσόγλου, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Έγραψε μάλιστα ο ίδιος στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Χθες διαγνώστηκα με COVID-19. Τα συμπτώματα είναι ήπια και λαμβάνω αγωγή κατοίκων, πάντα με τις οδηγίες των ειδικών. Για ακόμη μια φορά κάνω έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας. Οι ώρες είναι κρίσιμες και η ευθύνη μας μεγάλη. Σας παρακαλώ, προσέξτε πριν να είναι αργά. Σκεφτείτε τους δικούς σας και τους γύρω σας. Η ατομική ευθύνη επιβάλλεται να γίνει συνείδηση του καθενός». Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται εδώ, παιδιά, τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο κύριος Παπτσόγλου ανακοινώνει ότι χθες διαγνώστηκε θετικός στον COVID-19. Και όσοι γνωρίζουν τον δήμαρχο, το Άργους, κύριε Κοζατσάνη, είναι ένας άνθρωπος που παίρνει πάρα πολλά μέτρα προστασίας. Είναι συνεχώς με τη μάσκα. Φυλάγεται πάρα πολύ και βλέπετε με τόσες προφυλάξεις και δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Και όλο αυτό το διάστημα έτρεχε και απολύμανε σχολεία, δημόσιους χώρους. Ακριβώς, γιατί είχε αυτή την αίσθηση. Ο οποίος έλεγε και έβγαζε συνέχεια ανακοινώσεις, που σημαίνει, κύριε Νατσούλη, ότι ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Αν σε βρει ευάλωτο και σε κατάλληλη ποσότητα το υγικό φορτίο, θα σε φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση του να νοσήσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πάντοτε ότι θα χρειαστεί και νοσηλεία ή και περαιτέρω διακομιδή ή και περαιτέρω διασωλήνωση. Ο ίδιος λέει ότι τα συμπτώματα λοιπόν είναι ήπια και λαμβάνει αγωγή κατοίκων. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Παπτσόγλου. Περίμενα ότι, και αν μάθαινα και εγώ ότι είναι θετικός, περίμενα κάτι τέτοιο να κάνει. Είναι ανάλογο του ήθους του δηλαδή. Του ευχόμαστε ολόψυχα να περάσει κατοίκον και σε όλους βέβαια τους συμπολίτες μας και σε όλους τους Έλληνες. Φυσικά. Αυτό που θέλω να πω είναι, επομένως, δεν κάνει διακρίσεις, δεν είναι. Μπορεί να το κολλήσεις και να μην ξέρεις πώς το κόλλησες, ναι, από γιατί μία συναναστροφή τυχαία, ναι, που νόμιζες ότι είναι όλοι περιχαρακωμένοι, ναι, και προστατευόμενοι. Ναι. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα παρακαλούσα τους συμπολίτες μας, επειδή όντως ακολουθούν και αρχίζουν τα μέτρα να αποδίδουν, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι αρχίζουν, είχαν βέβαια και από τον Μάρτιο, έχουμε εμείς τις εμπειρίες εκείνες, να συνεχίζουν να είναι προσεκτικοί πάρα πολύ, γιατί η Βόρεια Ελλάδα όντως, κύριε Νατσούλη, από τη Λάρισα και πάνω, όλο το κόκκινο έχει μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα στα νοσοκομεία. Και εδώ, ας πούμε, επειδή βλέπουμε σήμερα, έτσι, όπως μας ήρθε η περίπτωση του Πάνου και Παπτσόγλου, και τα συμπτώματα είναι ήπια και λαμβάνει αγωγή κατοίκων, δεν είναι για όλους όμως έτσι. Ελπίζω να μείνουν όλα κατοίκων βέβαια, αλλά θα χρειαστεί ίσως σε κάποια περίπτωση ενός συμπολίτη μας και το νοσοκομείο. Ξέρουμε τις δυνατότητες και του δικού μας νοσοκομείου. Βλέπουμε όμως ότι έχουν κλείσει τα πάντα στην Βόρεια Ελλάδα. Τι έγινε λοιπόν, εδώ? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Επειδή ακριβώς και αυτοί που μένουν κατοίκον και έχουν ήπια συμπτώματα, πιθανότατα η διάγνωση έγινε από αυτά τα rapid test ή λόγω ιχνηλάτης επαφών, είναι μεγάλος ο αριθμός. Ναι. Των θετικών κρουσμάτων, άρα στατιστικώς κάποιοι από αυτοί και οι πλέον ευάλωτοι θα καταλήξουν και θα χρειαστούν νοσηλεία στο νοσοκομείο, ναι, και κάποιοι από αυτοί στατιστικά θα χρειαστεί να πάνε παραπέρα. Το παραπέρα σημαίνει μία υποξυγονεμία βαριά που δεν μπορεί το νοσοκομείο μας να το αντιμετωπίσει και πάει σε ένα, ναι, μεγαλύτερο νοσοκομείο, αν χρειαστεί διασωλήνωση, να επιτευχθεί εκεί ή όχι. Βλέπουμε όμως και κάτι πίνακες που δημοσιεύονται. Λέει για τη Δυτική Μακεδονία ότι είναι 100%. Κλειστά λοιπόν, όλα.
Εγώ βέβαια δεν είμαι τόσο κατάλληλη για τους αριθμούς, διότι είναι αδύνατο να παρακολουθώ κάθε μέρα. Δεν είμαι και σε καμία επιτροπή αρμόδια. Κυρία Κοζατζάν, δεν έχει αξία να μας πείτε αν είναι 20, 21, 22 κρεβάτια κλειστά. Σημασία είναι ότι είμαστε γεμάτοι. Είμαστε γεμάτοι. Προσέξτε να δείτε τι θα σας πω τώρα. Τη Λάρισα, ας την βγάλουμε, είναι αυτόνομη. Από εκεί και πέρα, η Βόρεια Ελλάδα μας, όπου είναι η Θεσσαλονίκη, εμείς έχουμε σχέση βέβαια με το Ποδοσάκιο, αλλά το Ποδοσάκιο είχε κάποιον αριθμό κλινών που ήδη καλυφθήκανε από περιστατικά της Καστοριάς και της Κοζάνης, διότι εμείς είχαμε ήδη μία εβδομάδα και 14 μέρες προηγηθεί από τις άλλους νομούς. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η οποία από κλείνει με γενικευμένο lockdown, να σας πω έτσι. Αυτές είναι τελευταίες πληροφορίες. Αυτό είναι, ναι. Και αρχίζει. Απόψε, μάλιστα. Από απόψε. Λένε ότι θα αρχίσουν από απόψε στη Θεσσαλονίκη. Από απόψε. Ίσως γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι η Θεσσαλονίκη δέχεται Θεσσαλονικής, Χαλκιδική και Σέρρα. Κυρία Κοζατζάνη, μόνο το Σαββατοκυριακό καταγράφηκαν 1.300 νέα κρούσματα Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε τι πανικός έχει γίνει. Καταλαβαίνω. Από αυτά στατιστικώς δεν θα είναι κάτι που θα χρειαστούν νοσηλεία. Αυτό όμως που θέλω να πω το εξής. Και να έρθω και στη Δυτική Μακεδονία που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Όταν μιλάμε για πληρότητα, για να είμαστε, όταν λέμε έχουμε πληρότητα, συνήθως, επειδή αυτό μας ενδιαφέρει, αναφερόμαστε στις μονάδες εντατικής θεραπείας των διασωληνωμένων. Μάλιστα. Δηλαδή, το ΜΕΘ δηλαδή. Μπράβο. Αυτό είναι. Εδώ δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή έχουμε την μονάδα του Ποδοσακίου, η οποία... Από ό,τι μαθαίνω, μάλλον είναι πλήρης, χωρίς να είμαι και σίγουρη πλήρης. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποιες κλίνες, ακόμα και στο δικό μας το νοσοκομείο, το οποίο πιέζεται και μέχρι στιγμής αντέχει ικανοποιητικά, κρεβάτια για νοσηλευόμενους υπάρχουν. Μην μπερδευόμαστε όταν λέμε πληρότητα, δηλαδή μην φοβηθεί ο κόσμος ότι έχω ένα πυρετό, παραδείγματος χάρη, ξέρω... που δεν υποχωρεί και θα πάω στο νοσοκομείο και δεν θα ξέρω τι θα με κάνουν. Και δεν θα έχουν να με βάλουν. Άρα είναι διαφορετικό να το διαχωρίσουμε, χωρίς να θέλουμε να τους καθησυχάσουμε τους συμπολίτες μας, αλλά κλίνες για νοσηλεία υπάρχει. Πολλοί ρωτάνε γιατί η Καστοριά δεν έχει έστω και μία μονάδα ΜΕΘ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είχε συζητηθεί είστε αυτό το θέμα. Είστε περιφερειακή σύμβουλος και δεν ξέρω αν μέσα από την περιφέρεια μπορεί να συζητηθεί αυτό το θέμα. Ωραία. Είχε συζητηθεί αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Κοζάνη μπήκε στη διαδικασία και δημιούργησε δύο κλίνες, αν δεν κάνω λάθος. Μην μπερδευόμαστε με τη μονάδα εφραγμάτων. Μιλάμε για διασωληνωμένους. Επειδή μοιάζει λίγο με ΜΕΘ, επειδή το λέτε αυτό, γιατί μοιάζει λίγο με ΜΕΘ, μια δική σας μονάδα εκεί στην καρδιολογική. Μπράβο. Ναι. Αυτή είναι μονάδα εφραγμάτων που υποστηρίζει και κάποιο άλλο βαρύ περιστατικό. Ναι. Αλλά δεν είναι για διασωληνωμένους. Για κάποιες ώρες μπορεί να είναι, αλλά όχι για νοσηλεία. Μάλιστα. Είναι μόνο το Ποδοσάκιο που ξέρουμε της Τολεμαΐδας. Η Κοζάνη λοιπόν έκανε δύο κλίνες. Ξέρετε ποιο θέμα είναι? Δεν υπάρχουν ειδικοί γιατροί εντατικολόγοι να τη λειτουργήσουν. Τη στιγμή που δεν έχουμε ούτε καν ένα πνευμονολόγο στο νοσοκομείο, πού να βρεθούν και εντατικολόγοι για να λειτουργήσουν ΜΕΘ. Θα το θίξω και αυτό το θέμα. Λοιπόν, εκτός του ότι η θέση του πνευμονολόγου είναι σε προκήρυξη και από ό,τι έχω μάθει. Με τη γυναίκα αυτή την πνευμονολόγου μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη, κυρία Κοζατζάνη, αν έχετε? Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Ήρθε, υπέγραψε και μετά. Έφυγε, παρετήθηκε μέσα σε μία μέρα, μέσω μιας νυχτός. Ούτε εγώ ειδικά δεν το αντιλήφθηκα. Αλλά να σας πω κάτι. Προσέξτε τώρα. Ένας πνευμονολόγος ή οποιοδήποτε άλλος γιατρός, έστω και παθολόγος, θα ήταν σοβαρή βοήθεια για το νοσοκομείο μας. Το ότι δεν έχουμε όμως πνευμονολόγο
δεν σημαίνει ότι είναι τα χέρια μας δεμένα και δεν ξέρουν τι να κάνουν οι παθολόγοι. Η θεραπεία, αν υπήρχε ένας πνευμονολόγος μαζί με τους παθολόγους, ναι, δεν θα διαφοροποιεί το κύριε Νατσούλη. Και είναι άδικο να το λέμε αυτό. Βεβαίως χρειάζεται και πνευμονολόγος, βεβαίως χρειάζεται και άλλο στα ΤΕΠ, βεβαίως χρειάζεται και παθολόγος και καρδιολόγος, αλλά δεν σημαίνει ότι θα προσέρχεται στην θεραπεία κάτι. Γιατί η θεραπεία έρχεται από τα νοσοκομεία των ΑΧΕΠΑ που τα δίνουν πνευμονολόγοι, παθολόγοι, μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή η θεραπεία είτε τη δίνει πνευμονολόγος είτε παθολόγος τον άρρωστο είναι η ίδια και η ενδεδειγμένη. Τώρα, ο πνευμονολόγος έχει μία εξειδίκευση παραπάνω να βλέπει τα αέρια, ναι, αίματος που λέμε εμείς και να κανονίζει αν είμαστε για διασωλήνωση ή όχι. Αυτοί όμως την εμπειρία την έχουν πολύ καλά και οι παθολόγοι και οι περισσότεροι γιατροί μας. Νομίζετε ότι εγώ δεν ξέρω να χειρίζομαι αέρια? Η μονάδα τεχνητού νευρού δεν ξέρει να χειρίζεται αέρια, μόνο με αέρια δουλεύει. Οι παθολόγοι λοιπόν είναι πάρα πολύ εξοικειωμένοι σε αυτό και σε σχέση και καλή συνεργασία με τους αναισθησιολόγους δίνουν τη λύση. Δηλαδή, ναι, μεν ο πνευμονολόγος, μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει κοινό, υπάρχει κενό θεραπευτικό. Αυτό θέλω να καταλάβετε δηλαδή. Δεν υπάρχει κενό στην θεραπεία. Μάλιστα. Θα ήταν ακριβώς η ίδια και οι άρρωστα διασωληνόντουσαν τότε που θα έπρεπε να διασωληνωθούν. Καλύπτουν δηλαδή άλλες ειδικότητες. Επανερχόμαστε λίγο εδώ τώρα στο κομμάτι της νοσηλείας. Μας λένε εδώ και βλέπω ένα μήνυμα και σας το μεταφέρω σχεδόν αυτούς όπως μας το γράφουν. Πέστε ότι κάποιος είναι αυτή τη στιγμή νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Καστοριάς και χρήζει να πάει κάπου πιο κεντρικά για μια πιο δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει. Είναι εύκολο σήμερα, αυτό ρωτάμε, σήμερα λοιπόν, να βρει κρεβάτι ή κλινική ή μεθ κάπου στη Βόρεια Ελλάδα? Λοιπόν, η κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, ξέρετε. Δηλαδή, όταν αρχίζει ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ναι, με χει κρεβάτια, ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχουν 2-3 ασθενείς που πρέπει να μεταφερθούν, οι προσπάθειες είναι γιγάντιες να δούμε μέχρι που, γιατί υπάρχουν περιθώρια πάντοτε. Δηλαδή μπορούμε εμείς οι γιατροί να καταλάβουμε πόσο μπορεί ακόμα εφεδρίες, ναι, να έχει ο Α και πόσες εφεδρίες να έχει ο Β. Εάν με ρωτήσετε για να σας πω εάν στις 5 η ώρα το πρωί υπήρχε κενό κρεβάτι, στα εφημερεύοντα βέβαια, ναι, θα ήμουνα με επιφύλαξη, θα έλεγα μπορεί και να μην υπήρχε. Αλλά σήμερα που είναι μια καινούργια μέρα, αυτό δηλαδή περιμένουν και όλα τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά κλπ, ότι κάθε μία μέρα είναι μία καινούργια μέρα. Υπάρχουν άλλα νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν για μονάδες τώρα λέμε, γιατί δεν πάνε οι απλά νοσηλευόμενοι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι αδύνατο. Μου έπεσε την αντίληψη είναι να υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες, αλλά δεν είναι αδύνατον μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Δηλαδή θα επιτευχθεί. Εάν δηλαδή φτάσουμε και τα έχουμε εξαντλήσει όλα, θα βρεθεί και θα πάει. Όχι ότι είναι εύκολο. Γιατί κάθε μέρα είναι άλλα νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν και επομένως πρέπει κάθε μέρα να ξέρουν οι παθολόγοι και οι αναισθησιολόγοι τι ανταπόκριση, μάλιστα, υπάρχει και τι δυνατότητα. Τώρα, ερχόμαστε λίγο να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στο νομό μας. Είδατε για τον μήνα Οκτώβριο ότι σε σχέση με τον πληθυσμό βγήκαν οι πίνακες πανελλαδικά και με την μεταδοτικότητα κτλ. Όπως την λέτε, το ΡΟ 1 κτλ. Είμαστε στην πρώτη θέση. Σχεδόν 250. Τον Οκτώβριο, ναι. Για τον μήνα Οκτώβριο. Ναι. Βέβαια, εδώ να κάνω μια παρένθεση. Επειδή μόλις πήρα και το καθημερινό ενημερωτικό δελτίο από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για την πανδημία, ναι, COVID-19, που έχει αναλυτικά κρούσματα, ελέγχους, λειτουργία σχολικών μονάδων. Είναι τεράστιος λοιπόν ο αριθμός των τεστ. Ναι, αλλά για την Καστοριά, γιατί δεν βγαίνει ένα τέτοιο αναλυτικό εδώ, λίγο να το δείτε και έγιναν. Ναι, το άκουσα κιόλας, το άκουσα. 5-6 σελίδες, 7 σελίδες ενημέρωση, ναι, είναι κάθε μέρα.
Γιατί δεν το έχουμε και εμείς στην Καστοριά γιατί, αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το θέμα είχε προκύψει τότε και στο πρώτο κύμα. Έχει κάνει θέμα για κυρία Τελιγιορίδου αυτό, ναι. Ναι, το άκουσα. Νομίζω ότι μπορούμε να αναθέσουμε είτε στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου είτε σε κάποιο όργανο του νοσοκομείου μας να κάνει κάποιο τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Όπως είναι γιατί κατά τα πρότυπα αυτό που ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ή μέσω περιφέρειας να γίνεται μία ανακοίνωση όπως γίνεται στην Κοζάνη. Αυτό στην το βγάζει η περιφέρεια το δελτίο. Η περιφέρεια το ωραία, βγάζει. Ωραία. Τότε αν είναι, νομίζω ότι δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Λίμωνο, το κάναμε και την άλλη φορά. Γιατί ξέρετε, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να είναι ενημερωμένος ο κόσμος, διότι και η μη ενημέρωση ενοχεύει κινδύνους ότι γίνονται πράγματα και θάματα, ότι πεθαίνουμε στο διάδρομο ενώ δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή και από τη μια μεριά να είμαστε ήσυχοι και από την άλλη να είμαστε τρομερά φοβισμένοι. Όχι, το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή νοσηλεύει και κάθε μέρα κοιτάει εάν υπάρχει κάποιος που θα πρέπει να μεταφερθεί περαιτέρω και κάνει γιγάντες προσπάθειες από το πρωί να βρει. Ναι, είναι τώρα δύσκολο, μας πάρουν τηλέφωνο, μας είπαν δεν μας δέχτηκαν στο γεννηματά. Έχουμε και τέτοια μηνύματα, καταλαβαίνω. Ωραία. Υπάρχει αυτή η πίεση, αφορά, βλέπω. Υπάρχει πίεση. Υπάρχει μία πίεση και το γεννηματά, από ό,τι πληροφορήθηκα, εφημέρευε χθες και έκλεισαν κάποια ώρα το βράδυ. Βλέπετε. Έκλεισε μονάδα. Καταλάβατε. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι πάει με πολλή πίεση. Πολλή πίεση στις μονάδες. Και δεν ξέρω πραγματικά αν ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην να φτάσουμε σε σημείο, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτά. Οι γιατροί να διαλέγουν ποιους να βάζουν και ποιους να μην βάζουν. Μέχρι στιγμής δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί και εμείς έχουμε γονείς που είναι σε άλλο ηλικιακό επίπεδο. Και όλοι οι γιατροί έχουν. Δεν έχουμε φτάσει εδώ, ευτυχώς, ακόμα. Το είδα και μία ανακοίνωση όπου ζητάμε εντατικολόγους, γιατρούς, διότι είναι εξειδικευμένη ειδικότητα αυτή, με ένα μισθό, άκουσα, 3.000 το μήνα, και προσπαθούν έτσι γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται οπουδήποτε να τους δελεάσουν, να έρθουν να λειτουργήσουν κάποιες μονάδες. Τώρα, προφανώς υπάρχουν κάποια και άλλα πλάνα στην πολιτεία, δεν είναι δυνατό να μην υπάρχουν με ιδιωτικά κλπ. Νομίζω είναι το τελευταίο τους χαρτί. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι ακριβώς επειδή και στο πρώτο κύμα φοβόμασταν πίεση στις μονάδες κυρίως, ας προσέξουμε λίγα ακόμα, μην χαλαρώσουμε καθόλου. Εμείς σαν νομός Καστοριάς έχουμε πειθαρχήσει σε αρκετό βαθμό και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους συμπολίτες μας, γιατί κάνουμε τρομερή προσπάθεια. Κατακτάμε πρωτιές, βλέπω, στην Ελλάδα μας. Κατακτάμε πρωτιές. Φανταστείτε να μην προσέχαμε, κύριε Νατσούλη. Το θέμα είναι ότι πώς θα πάμε και από ό,τι περάσαμε. Το θέμα, από την εμπειρία σας, να μας πείτε πώς μπορούμε να πάμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε με τα στοιχεία που βγήκαν για Οκτώβριο στα 247, πες 250. Ωραία. Κάθε μέρα από ό,τι μαθαίνω βγαίνουν γύρω στα 9-8 νομίζω. Τώρα ναι. Έτσι. Εκεί ήταν και ο μέσος όρος λοιπόν του Οκτωβρίου όμως αυτός. Δεν φαίνεται μια βελτίωση ακόμα. Αυτό ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Συγχρόνως τα τεστ αρχίζουν και γίνονται και πολλαπλασιάζονται. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα. Το να πέσουμε σε επίπεδο πορτοκαλί και λοιπά δεν υπάρχει τέτοιου είδους. Εμείς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, λέτε, έτσι. Μα δεν έχει έννοια. Αφού και το πορτοκαλί και το κόκκινο. Σωστά, αλλά μισό λεπτάκι. Κανονικά την Τετάρτη θα έπρεπε να ξανααξιολογηθεί. Ναι, ναι. Θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό. Δεν μπορώ να πω, αλλά θα ήθελα να ακούσω. Να ακούσω και εγώ θα ήθελα πολιτικά. Να δω, να μου πούνε αν βλέπει δηλαδή στατιστικά να βοηθήσει. Αυτή την ενημέρωση η περιφέρεια θα την έχει, είστε περιφερειακή σύμβουλος, θα την έχει αυτή την ενημέρωση ή θα την ζητήσει η περιφέρεια αυτή την ενημέρωση. Τετάρτη, παιδιά, θα αξιολογήσετε τον νομό Καστοριάς που τον έχετε 14 μέρες.
Νομίζω ότι αν δεν το κάνει η περιφέρεια, νομίζω ότι ο βουλευτής μας θα το κάνει, θα το ζητήσει. Εγώ νομίζω ότι κάποιος πάντως, ή ο βουλευτής ή η περιφέρεια, αν είναι όπως είναι η περιφέρεια, πιθανότατα επειδή και με την Κοζάνη προκύπτει αυτό που πήρε την παράταση, μάλλον θα έχουμε και εμείς μια τέτοια ενημέρωση. Ναι, αλλά γιατί φαντάζομαι ότι ανεξάρτητα αν είμαστε στην κόκκινη ζώνη και για έναν ακόμη μήνα, η αξιολόγηση γίνεται ανά 14 μέρες. Ανά 14 μέρες και απλώς να δούμε πώς πάμε. Διότι άμα πάμε στα ίδια ή και χειρότερα, δηλαδή εντάξει. Να ξέρουμε κι εμείς που οδεύουμε. Γιατί αν πάμε και πολύ καλύτερα, μπορεί να φύγουμε και από την κόκκινη ζώνη, να πάμε πιο κάτω, στην κίτρινη. Α, τόσο πολύ. Γιατί όχι. Μακάρι. Τώρα μακάρι. Έχουμε δύο ζώνες εξάλλου. Βέβαια. Τώρα εξάλλου νομίζω... δεν έχουμε τέσσερις, έχουμε δύο ζώνες. Εγώ νομίζω ότι οι αξιολογήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Όπως έγινε και για την Κοζάνη. Ωραία. Θα είμαστε και εμείς στην αξιολόγηση. Την Τετάρτη πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό? Ναι, θα έρθω και σε επικοινωνία και με την περιφέρεια τον κύριο Σαββόπλο να δω τι άποψη έχει, αλλά νομίζω ότι η αξιολόγηση θα γίνει όπως έγινε και για τον νομό. Μα όλοι δικαιούμαστε να μάθουμε τι κάναμε. Μας έχετε 14 ναι. μέρες μια καραντίνα. Τι κάναμε σε αυτές τις 14 μέρες? Το βελτιώσαμε ναι, ή όχι? Ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον και για μένα προσωπικά, αν θέλετε να σας πω. Είναι όντως ενδιαφέρον, όπως είναι και για εσάς και για όλους μας. Όπως νομίζω ότι και οι γειτονικοί νομοί κάθε μέρα αξιολογούνται. Άρα αξιολογούμαστε σαν Δυτική Μακεδονία. Η Κοζάνη αξιολογήθηκε, πήρε μία εβδομάδα. Θα αξιολογηθούμε εμείς μόλις τελειώσει το πρώτο 14ήμερο. Και αρχίζει και η Φλόρινα να εκτιμάται και αυτή και να υπολογίζει. Γιατί και αυτή βλέπω έχει μία τάση αύξησης των κρουσμάτων. Οπότε είναι η μόνη κίτρινη, αλλά και αυτή θα αξιολογείται. Δηλαδή σαν περιφέρεια νομίζω ότι αξιολογούμαστε συνεχώς. Και έτσι πρέπει να γίνει δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι καλή δύναμη σε όλους. Βοηθήστε μας σαν υγειονομικούς για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε σαν πολίτες, γιατί μόνο με την συνεργασία ΑΜΦΟ μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα το θετικό που πιστεύω ότι θα έρθει. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι σήμερα γυρνώντας στο χώρο του νοσοκομείου ανοίγουν με την βοήθεια του κύριου Τουμπίδη και της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου μας άλλα δύο εξεταστήρια ΤΕΠ κορονοϊού για να λυθεί εκείνο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίστηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα με μεγάλη προσέλευση και δεν είχαν οι άνθρωποι που να μείνουν. Είναι μια προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της περιφέρειας Καστοριάς και του νοσοκομείου Καστοριάς. Ήδη δηλαδή έχουν ανοίξει, έχουν βάλει και τις πόρτες, μπαίνουν μόνο να μπουν οι υποδομές για το οξυγόνο, η κλίνη και θα μπει σε λειτουργία και αυτό. Μάλιστα. Σαν εξεταστήριο ΤΕΠ δηλαδή κορονοϊού. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Πότε αυτό? Ό,τι μπορούμε πότε κάνουμε. Πότε αυτό? Αυτό εντός των ημερών. Εντός ήδη των ημερών. Είναι, ναι, εντός των ημερών θα δοθεί. Ωραία. Λοιπόν, σας εντάξει, καλή πάρα δύναμη πολύ σε όλους. Καλή να είστε καλά. Φιλιά σε όλους. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.